Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μετά από πολύ καιρό, πάρα πολλούς μήνες, σε ένα άλλο τόπο που έχει δοκιμαστεί. 31 μήνες. 31 μήνες. Νομίζω ότι έχουν συμπληρωθεί. Αρκαλοχώρη, ναι, σεισμόπληκτο αρκαλοχώρη. Νομίζω ότι συμπληρώνονται αυτό το μήνα, σωστά. Κοντά. 31 μήνες. 31 μήνες, δυστυχώς. 31 μήνες, δυστυχώς. Κύριε Γκαντάτση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κώστας Γκαντάτση, ως πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, η Ελπής. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Λοιπόν. Ίσως και να είναι προφητικός ο τίτλος του Συλλόγου Ελπίδα, ίσως έπρεπε να το βάλουμε υπομονή. Γιατί έχουμε φτάσει 31 μήνες μετά, περίπου. Τα πράγματα έχουν βαλτώσει. Κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί για το αυτονόητο. Δυστυχώς, με λύπη το λέω. Και εμείς, σαν Σύλλογος εξ αρχής, και ο Δήμος, και το ΤΕΕ Κρήτης, έχουν δώσει μασημένη τροφή στην πολιτεία, στους τεχνοκράτες της πολιτείας, στα Υπουργεία, και δυστυχώς είναι μη αξιοποιήσιμη. Αυτή την περίοδο, όλο αυτόν τον καιρό, βλέπετε ότι οι πολίτες ταλαιπωρούνται, οι μηχανικοί που συντάσσουν φακέλους των πολιτών, και αυτοί δυσκολεύονται, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν γιατί η πολιτεία δεν σκύβει, γιατί η πολιτεία, ενώ είναι απλά τα πράγματα, δεν τα επιλύει. Mm-hmm. Μα συγγνώμη τώρα. Εγώ διάβασα και πρόσφατα, είδα και μια απάντηση, νομίζω στον κύριο Συντιχάκη, απαντούσε ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος λέει ότι έχουμε ολοκληρώσει πολλά πράγματα. Έχουμε δώσει και στήριξη, έχουμε βοηθήσει. Είπε ότι έρχεται ένα καινούριο σχήμα τώρα για το πώς θα δίνονται οι άδειες κτλ. Από αυτά δεν ισχύει τίποτα. Μέχρι τώρα, κοιτάξτε, εμείς αυτά τα λέγαμε από τον Οκτώβρη του 2021. Ο Σύλλογος και το ΤΕΕ είχε τις ίδιες επισημάνσεις και μάλιστα ζητούσαμε την απλοποίηση των διαδικασιών με συγκεκριμένη διαδικασία. Και το ΤΕΕ Κρήτης. Και η ΠΕΔ Κρήτης, γιατί θυμάμαι, που είχε και ένα 12άλογο. Και οι φορείς που είχαμε κάνει όλοι ένα κοινό υπόμνημα. Αυτά τα ζητούσαμε 30 μήνες πριν. Λίγο μετά το σεισμό. Και κατηδίαν και στη γραμματεία του κ. Τριαντόπουλου και όταν ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και τώρα. Δυστυχώς και στο επικαιροποιημένο υπόμνημα που είχαμε καταθέσει στην αποκεντρωμένη στις 12 του Μάρτη και πήγε θεσμικά σε όλους τους φορείς και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Όμως δυστυχώς, σας είπα, δώσαμε μασημένη τροφή και έμεινε αναξιοποίητη. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες ταλαιπωρούνται όχι με δική τους ευθύνη. Ταλαιπωρούνται με υπαιτιότητα της πολιτείας. Με ευθύνη της πολιτείας ζουν πολίτες σε κίτρινα σπίτια. Κίτρινα σπίτια, είναι φοβερό. Και κόκκινα σπίτια. Με ευθύνη της πολιτείας ζουν εκατοντάδες πολίτες και με παιδιά, με υπερήλικες. Υπάρχει οικογένεια στο Ραψανό που ζει σε τέτοιο σπίτι. Δεν ξέρω, είναι μια γυναίκα εκγενετής με κινητικά προβλήματα που δεν μπορεί να διανύσει ούτε 10 μέτρα σε ευθεία γραμμή και όμως μένει σε κίτρινο σπίτι. Λοιπόν, συγκλονιστικό. Και πάρα πολλά μηνύματα τώρα, μιας και το είδαμε, πάρα πολλά μηνύματα για αυτή τη συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ στο στούντιο για την προαναγγελία αυτής της εκδήλωσης και για τα όσα υπόθηκαν γύρω από τον αυτισμό. Βέβαια. Και εννοείται ότι θα ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι δίπλα μας και δεν το αφήνουμε αυτό το θέμα. Έτσι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ναι. Για το σεισμόπληκτο στο Αρκαλοχώρι. Μας έλεγε εδώ ο κ. Γκαντάτσιος, μάλλον τι δεν έχει γίνει στην ουσία τόσο καιρό μετά. Εγώ πάντως ακούω τον κύριο Τριαντόπουλο και τους συναυτό να λένε ότι η αρρωγή που έχει δοθεί στο Αρκαλοχώρι δεν έχει δοθεί ποτέ και πουθενά. Κύριε Καριωτάκη, είμαστε τα πειραματόζα της αρρωγής. Δηλαδή. Το λέω με δύο λέξεις. Στην πλάτη μας παίξαν τάβλοι και ουσιαστικά δοκίμασαν πράγματα από ένα σύστημα και από ένα μηχανισμό διάτρητο. Είμαστε 30 μήνες μετά και τώρα αρχίζουν και παραδέχονται ότι όντως η αρρωγή έχει προβλήματα. Προχτές ο κ. Τριαντόπουλος παραδέχτηκε ότι η αρρωγή θα βελτιωθεί. Που σημαίνει ότι τόσο καιρό δεν φωνάζαμε άδικα. Προχτές πάλι ο ίδιος ο κ. Υφυπουργός παραδέχτηκε ότι το 20% έφτασε στα αυτιά του, ότι το 20% των τραπεζών δεν δίνει το άτοκο δάνειο. Τόσο καιρό φωνάζουμε. Πόσα άτοκα δάνεια έχουν δοθεί μέχρι στιγμή? Ένα. Μέχρι τώρα και ετοιμάζεται άλλο. Αλήθεια τώρα. Και ετοιμάζεται άλλο ένα. Αλήθεια τώρα. 31 μήνες μετά έχουμε πάρει ένα. Ακριβώς. Ένα δάνειο. Ένα συμπληρωματικό δάνειο το 20% του άτοκου δανείου. Αν λοιπόν αυτό το άτοκο δάνειο δεν δοθεί, να το ξέρουμε. Γιατί είμαστε και ο προσωμιωτής και ο προάγγελος της Θεσσαλίας. Και εκεί ακολουθείται το ίδιο σύστημα της αρρωγής. Άδειες επισκευής έχουν δοθεί. 106, αλλά έχουν ξεκινήσει. Να δίνονται 106 άδειες. Ναι. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή περίπου 3.000 φάκελοι έχουν κατατεθεί, 2.700 τόσο.
2.700 περίπου και έχουν εκδοθεί 106 άδειες. Και έπρεπε να χειροκροτήσουμε. Την προηγούμενη φορά που σας είχαμε εδώ, σας φιλοξενούσαμε και μας λέγατε για ένα τεράστιο αριθμό εκκρεμωτήτων, φακέλων. Έχει αλλάξει κάτι? Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το ίδιο αγκάθι και στα πόδια των πολιτών και στα πόδια των μηχανικών. Αν λοιπόν, για να εξηγήσω, το 80% είναι κρατική συνδρομή και το 20% είναι άτοικο δάνειο. Αν το άτοικο δάνειο είναι σε ένα ύψος των 30.000, των 20.000 ευρώ, που δεν έχει κάποιος να τα δώσει, δεν μπορεί να πουλήσει, δεν μπορεί να δανειστεί και δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία, τότε η ίδια πολιτεία θα του ζητήσει τα χρήματα που το έδωσε πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα άλλο εμπόδιο που θα το συναντήσουμε σύντομα. Και αυτό ακόμα δεν το επιλύουν. Ποιος λοιπόν θα τραβήξει τα αυτιά των τραπεζών? Ο Σύλλογος, ο Δήμος, το ΤΕΕ ή η πολιτεία που σωστά νομοθέτησε ότι πρέπει να δίνεται το 20% του άτοικου δανείου? Με αυτή τη πολιτεία, είπα, τόσο καιρό έχουμε κατασχέσεις λογαριασμών από τον ακατάσχετο της λογαριασμό. Με αυτή τη πολιτεία έχουμε πληστηριασμούς. Δόθηκε στη Θεσσαλία το εξάμηνο, το έτερο εξάμηνο ανασυλής πληστηριασμών και καλώς δόθηκε. Το Αρκαλοχώρι είμαι ξεκρέμαστο. Υπάρχει μένος? Όχι. Υπάρχει ολιγορία? Ναι, υπάρχει ολιγορία. Υπάρχει ολιγορία ή ουσιαστικά εδώ, από το Αρκαλοχώρι, ξεκίνησαν να στείλουν τη μανιέρα, ας πούμε, το μάνιουαλ για το πώς θα ακολουθήσουν? Είπα ότι είμαστε τα πειραματόζωα της αρρωγής. Δεν δουλεύει καλά. Και μάλιστα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές τομές στην αρρωγή για να προχωρήσει αυτό το σύστημα. Ακούω κάτι ότι θα διορθωθεί κάτι για τα πράσινα σπίτια, θα εξαγγείλει. Θεωρώ ότι είναι ψίχουλα. Θεωρώ ότι είναι μικρά ψίχουλα. Δεν θέλω να βγω μάντης και κακός προάγγελος, αλλά αν είναι μόνο αυτό, καλύτερα να μην το εξαγγείλουν. Το λέμε από τώρα. Ναι. Αν είναι μόνο αυτό το μέτρο. Εκ των προτέρων το επισημαίνω. Εκ των προτέρων το βλέπουμε ότι θα είναι κάτι πενιχρό. Δεν θα ικανοποιήσει την κατάσταση. Η αρρωγή πρέπει να δουλεύει, να απλοποιηθεί αυτή, την πρόταση του ΤΕΕ, την πρόταση τη δική μας και του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μιλάμε, έχουν ψηφιοποιηθεί τα πάντα. Υπάρχει το e-άδειες, μπορούν και οι μηχανικοί εύκολα να καταθέτουν τα χαρτιά, να μην γίνεται ξανά και ξανά αυτή η ζήτηση των δικαιολογητικών. Όταν στο υποθηκοφυλάκιο Αρκαλοχωρίου έχουν πέρσι βγει 752 χαρτιά και τα 700 ήταν για το σεισμόπληκτος, αυτά κάποια στιγμή λήγουν και αυτά κάποια στιγμή πρέπει να ξαναβγούν. Και εκεί πέρα είναι ένας υπάλληλος. Μα αφού θα κρίνουν, δεν κλείνουν τώρα και τα υποθηκοφυλάκια, υποτίθεται. Ναι, πρέπει λοιπόν αυτά να γίνουν συντονισμένα με ένα χρονοδιάγραμμα, με ένα πλάνο, με ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε προτείνει πάμπολες φορές. Μα υπάρχουν και πρακτικά πράγματα που έχουν προταθεί και από εσάς και από τους αιρετούς. Οι ιδιώτες μηχανικοί που είναι να μπουν στο παιχνίδι για να ξεμπλοκάρουν τους ρυθμούς. Εκεί τι γίνεται, κύριε Κατάτση, έχουμε κάποια εξέλιξη? Όχι, καμία απάντηση. Παραμένει καμία εξέλιξη. Παραμένει πρόταση και είπαμε, δώσαμε μασημένη τροφή, η οποία είναι μη αξιοποιήσιμη. Είπαμε. Να ανοίξουν επιδότηση ενοικίου. Μένουν άνθρωποι σε κίτρινα σπίτια. Να ανοιχτεί η επιδότηση ενοικίου, να λειτουργήσει. Ξέρετε, από τον Οκτώβρη του 2022 είναι απλήρωτοι οι 164, 160, 170 άνθρωποι που πέρασαν την επιδότηση ενοικίου, δεν έχουν πληρωθεί. 17 μήνες. Και εδώ, και στη Σάμο. Γιατί? Αφού είναι ένα μέτρο που θα λειτουργούσε καλά, ένα βοηθητικό μέτρο, όντως, ας πούμε, μπράβο, όμως. Όταν, ας πούμε, νοικιάζει ένα σπίτι. Δεν έχει πλήρωση, δεν έχουν δώσει φράγκο. Μπράβο, θεωρώ. Όπως σαν μέτρο, σαν θεσμό, όπως και με την αρρωγή. Το 20% ήταν καλό, αλλά δεν λειτουργεί. Το να εξαγγέλνουμε πράγματα. Δεν είναι να τα έχουμε στα χαρτιά. Το θέμα είναι να γίνονται πράξη αυτά. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, η επιδότηση νοικιού να δουλέψει σωστά, να ξανανοίξει. Να μπορέσουν κάποιοι να φύγουν από τον οικίσκο, να φύγουν από τα κίτρινα σπίτια, να πάρουν όσοι οφείλουν. Υπάρχει άνθρωπος που είναι 17 μήνες σε ενίκιο και θα τον κάνει κάποια στιγμή έξω. Δηλαδή και σεισμόπληκτος και ενοικιαστής και θα βγει και έξω. Και δεν φταίει αυτός. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια μικρά πράγματα. Ζητήσαμε την απαλλαγή του ΦΠΑ από τις εργασίες για τα σεισμόπληκτα κτίρια. Ή έστω ένα μέρος ή την επιστροφή. Κάτι που έχει το προβλέπει το νοσιακό δίκαιο. Γιατί λοιπόν να μην γίνει και στον ιδιώτη? Ενώ γίνεται στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Γιατί να μην γίνει και σε έναν που είναι ευάλωτος? Τι παραπάνω? Ναι, αφού και δεν ζητάμε να γίνει μόνο για τα Αρκαλοχώρη, ακριβώς. Ναι, ζητάμε να γίνει ολιστικά. Και στη Σάμο, και στη Μυτιλίνη, και στο Μάτι, και στη Θεσσαλία. Αυτά πρέπει να δοθούν παντού και ομοιόμορφα. Αυτή είναι η πραγματική αρρωγή. Και δεν είναι αρρωγή στις τράπεζες, στους services και στα funds. Μέχρι προχτές είχαμε 19 πληστηριασμούς, 10 στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος
και 9 στο Δήμο Αρχανών Περισσίων και Αστερουσίων. Και έρχονται και άλλοι. 19 πληστηριασμοί σεισμοπληκτών. Ναι, βεβαίως. Όλων των κατηγοριών. Από αγροτεμάχια, από αποθήκες, από καταστήματα, από πρώτες κατοικίες. Και σπίτια, και πρώτες κατοικίες. Και σπίτια, βέβαια, και σπίτια. Και πρώτη κατοικία. Και πρώτη κατοικία. Και μάλιστα υπήρχε και μέσα στα κατασχετήρια και κόκκινη κατοικία. Στην πάρουνε. Στην πάρουνε, αλλά κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν δουλεύει σωστά. Ουσιαστικά ο πολίτης είναι μετέωρος, είναι ξεκρέμαστος. Τώρα κύριε Γκαντάτση, είχε γίνει πρόσφατα και μία νέα συνάντηση και από ό,τι καταλάβαμε και από πλευράς του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας έχει δοθεί μία πίστοση χρόνου 1,5 μήνας μέχρι τα μέσα Μαΐου στην πολιτεία για να δρομολογήσει κάποια πράγματα. Αυτό ήταν το μήνυμα που βγήκε, αν δεν κάνουμε λάθος, από τη συνάντηση. Και θα υπάρξει και συντονισμένες πιέσεις όλων σας. Ναι, ακριβώς. Θα υπάρξουν και συντονισμένες πιέσεις και κάποιες δράσεις και θα θέλαμε το θέμα να πάρει και μια άλλη έκταση. Πιο εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος. Δεν μπορεί οι πολίτες αυτή τη στιγμή, εν γνώση της πολιτείας, να κοιμούνται σε επικίνδυνα σπίτια. Ας έρθει ο κύριος Υπουργός να κοιμηθεί σε τέτοιο σπίτι. Αν όλα τα βρίσκει καλά και όμορφα. Ας έρθει ο κύριος Υπουργός να βάλει τα παιδιά του σε κοντέινερ 30 μήνες. Μεθαύριο θα γίνει το αεροδρόμιο. Φανταστείτε τα αεροπλάνα που θα περνούν από εκεί να είμαστε ακόμα ή τα παιδιά μας σε κοντέινερ ή οι άνθρωποι σε κοντέινερ. Δυστυχώς, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά όπως μας είπαν οι υψηλόβαθμοι από το Υπουργείο, η επίλυση των θεμάτων από φυσικές καταστροφές είναι σε ορίζοντα δεκαετίας. Να μην μας τύχει λοιπόν ούτε σεισμός, ούτε πλημμύρα, ούτε φωτιά, ούτε υγεία. Δηλαδή ζούμε σε ένα κράτος που ουσιαστικά κάνουμε το σαυρό μας να περάσουμε από ένα πεζοδρόμιο και να περάσουμε την ημέρα μας. Δεν θέλουμε να είμαστε οι πολίτες του όπου βγει. Αυτό μας δείχνουν μέχρι τώρα όμως. Τελικά είχατε δίκιο σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δεν έπρεπε να ονομάσετε το σύλλογο η Ελπίδα, αλλά υπομονή. Εύχομαι να μην το αλλάξουμε. Αυτό πραγματικά καταλαβαίνουμε. Κύριε Γκαντάτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή υπομονή. Τι άλλο να ευχηθούμε. Στη διάθεσή σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Τι να πεις. Πάντως, να τα λέμε, εμείς θα τα λέμε. Μέχρι να δικαιωθούν και. Θα τα λέμε. Και οι σεισμόπληκτοι. Βεβαίως, και εμείς θα τα λέμε και δεν θα σταματήσουμε. Σας είπα, έχουμε βέλη στη φαρέτρα μας, τα οποία θα τα χρησιμοποιούμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.